Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα η περιφέρεια Πελοποννήσου. Για τον λόγο αυτό έχουμε κοντά μας τον περιφερειακό συντονιστή πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι. Κύριε Τζούμι, καλησπέρα σας. Επικρατεί μια ιδιαίτερη ανησυχία στους πολίτες για τα τελευταία 24 ώρα. Βλέπουν να εξελίσσεται και η φωτιά στην Αττική και έτσι έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ. Σε έναν γκάλο που κάναμε το πρωί τους είδαμε ιδιαίτερα ανήσυχους και θα θέλαμε να σε ενημερώσετε ποια είναι η κατάσταση τα τελευταία 24 ώρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει αρχίσει μια δύσκολη εβδομάδα που ξεκίνησε από χθες. Μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σε συνδυασμό με τους ανέμους που επικρατούν είναι ένα μείγμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές οι οποίες να εξελιχθούν όπως αυτές που βλέπουμε στην Αττική. Σήμερα για την περιφέρεια έχουμε σε κατάσταση 5 δηλαδή κόκκινου συναγερμού την περιφερειακή ενότητα της Κορίνθου και της Αργολίδας και ένα μέρος της Λακωνίας. Και όλη η υπόλοιπη περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σε κατάσταση 4, δηλαδή πολύ ψηλού κινδύνου. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια κατάσταση. Αυτό που διαφοροποιεί από άλλες περιπτώσεις είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι σε πολύ ψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν πιάσει μια φωτιά, ενδεχομένως δεν μπορούν να διατεθούν αεροπορικά μέσα, γιατί θα έχουν διατεθεί κάπου αλλού ή μηχανήματα. Όπως επίσης υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα τη συγκεκριμένη στιγμή για ενίσχυση των δυνάμεων στην Αττική. Αυτό είναι λοιπόν το επικίνδυνο τη συγκεκριμένη στιγμή. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, κύριε Τζούμι, ποιες είναι οι οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο βασικός παράγοντας που παίζει ρόλο στο να ελέγξουν μια φωτιά είναι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Και κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας, οι οποίοι διαθέτουν αγροτικά μηχανήματα, να είναι σε ετοιμότητα, και αυτοί που διαθέτουν υδροφόρες και αυτοί που διαθέτουν γενικότερα μηχανήματα και μπορούν να τα διαθέσουν. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε ένα περιστατικό στη Μεσσηνία πριν από λίγο, το οποίο μπορούσε να εξελιχθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Έπιασε μια φωτιά στην περιοχή του Βασιλικού κοντά στο Δόριο, ελέγχθηκε άμεσα. Πήγαν οι κάτοικοι. Σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα τα οποία σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και η φωτιά σταμάτησε. Αυτός είναι ο βασικότερος παράγοντας στο να ελέγξουμε μια φωτιά. Αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε, κύριε Τζούμι, καθώς όπως είπατε και πριν, αν μια φωτιά πιάσει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, καθώς όλες οι ενιάρες δυνάμεις βρίσκονται στην Αττική. Ωστόσο, ευτυχώς, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν καταστάσεις δύσκολες στην περιφέρεια, έως τώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο. Θέλω να μας πείτε όμως, γιατί βρίσκεστε σε συχνή επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, είδαμε και κάποιες συσκέψεις οι οποίες πραγματοποιείτε. Τι είπατε στην τελευταία σύσκεψη την οποία πραγματοποιήσατε χθες Κυριακή? Ναι, χθες έγινε μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, καθώς επίσης και τους επικεφαλείς και τους υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Αυτό το οποίο τόνισε ο κ. Περιφερειάρχης ήταν ότι πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα από όλους τους υπαλλήλους. Όταν είμαστε σε κατάσταση 4 και 5 υπάρχουν ετοιμότητες και για τα μηχανήματα και για υπαλλήλους οι οποίοι θα τα χειριστούν. Τονίστηκε το θέμα της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και οικοσυστήματα Natura. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση σε περίπτωση που υπάρχει μια φωτιά και για την παρέμβαση της περιφέρειας, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Τα περισσότερα θέματα τα έχουμε καλύψει από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Δεν περιμένουμε δηλαδή τώρα να παρέμβουμε σε θέματα και να διορθώσουμε ζητήματα. Απλά χρειάζεται μια ετοιμότητα, γιατί και ενώπιση του 15 Αύγουστου υπάρχει μια χαλαρότητα σε όλο το κρατικό μηχανισμό. Έχετε κι εσείς το δικό σας σχέδιο σε περίπτωση πυρκαγιάς, το οποίο το έχετε μελετήσει και θεωρώ ότι θα πάει καλά? Προφανώς και τα σχέδια υπάρχουν. Αποδεικνύεται όμως το πόσο αποτελεσματικά είναι επί του πεδίου και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε και δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Βρίσκεστε σε συχνή επικοινωνία με τους αντιπεριφερειάρχες, τον κάθε νομό? Καθημερινά. Και σήμερα έγιναν συσκέψεις. Και χθες
και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις είμαστε σε επικοινωνία. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε φαινόμενο υπάρχει. Κύριε Τζούμη, σχετικά με τη λειψιδρία η οποία υπάρχει το τελευταίο διάστημα, είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί σε περίπτωση πυρκαγιάς? Προφανώς πρέπει να μας ανησυχεί, αλλά η λειψιδρία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργεί αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, το λεγόμενο, το οποίο δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς έχουμε φροντίσει και στις υδατοδεξαμενές που υπάρχουν και στις λιμνοδεξαμενές να είναι γεμάτες. Με ελέγχους που έχουν γίνει και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από τους δήμους και από την περιφέρεια, ώστε αν απαιτηθεί τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα εναέρια μέσα γενικότερα να μπορούν να προμηθεύονται νερό από επιτόπου και να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στη θάλασσα. Κύριε Τζούμη, ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι αυτές τις μέρες οι οποίες βρισκόμαστε σε το κόκκινο να περάσουν ήρεμα και να μην έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Εμείς θα βρισκόμαστε σε επικοινωνία για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.